Δεν με φέρουμε και δεν είναι ποτέ. Μετά, 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 μετά. Γιώργο, μετά. Πού είσαι, πάρε, πάρε. Πού είσαι, ρε! Είπα και πριν ότι αισθάνομαι ευλογημένος μέχρι τώρα στην καριέρα μου, πολύ τυχερός, είτε με τα πρωταθλήματα που έχω πάρει, είτε με τα κύπελα, με τα παιχνίδια που έχω παίξει στην Ευρώπη. Ακόμα και σήμερα, αυτή η τεράστια δύσκολη στιγμή στην ιστορία του Ηρακλή, ήμουνα σε αυτή την ομάδα που όλοι πριν κάποιο διάστημα την είχαν τελειωμένη, όλους μας είχαν τελειωμένους, ξεγραμμένους, ανύπαρκτους, ότι δεν αξίζουμε. Και όμως αυτή η ομάδα τους τελευταίους δύο μήνες βρήκε τέτοια ψυχικά αποθέματα, μαζί βέβαια με τη βοήθεια του κόσμου που στο τέλος κατάλαβε την κρισιμότητα και ήταν δίπλα μας, το είδαμε και σήμερα. Αυτό που κατάφερε η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο που είμαι πολύ περήφανος για όλα τα παιδιά, για τον προπονητή, για αυτούς που δουλεύουν δίπλα στον προπονητή, για τους φροντιστές μας, για όλους. Δηλαδή αυτή η συσπήρωση που είχε αυτή η ομάδα στους δύο τελευταίους μήνες. Είχε σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε η απουσία της διοίκησης. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Εγώ θα πω μόνο ότι εμείς, σαν παίκτες του Ηρακλή, κάναμε το χρέος μας. Τα προβλήματα είναι τεράστια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Απλήρωτη από τον Οκτώβριο, έτσι. Δεν μπορεί κανένας να καταλάβει γιατί δεν βιώνει την καθημερινότητα αυτή της ομάδας. Θα μπορούσαν όλοι και χωρίς να πει κανένας τίποτα να έχουν φύγει από την ομάδα. Αλλά μείναν όλοι και δώσαν μέχρι και την τελευταία τους πνοή σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Χωρίς ουσιαστικά να εξαρτάται από εμάς, αλλά εμείς σήμερα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Η Ξάνθη σήμερα έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, κακά τα ψέματα.